δεν είναι ούτε συχνό ούτε τυχαίο να έχεις τόσο καλή παρέα στο στούντιο και μάλιστα διαζώσεις και οχή τηλεφωνικά με έναν άνθρωπο με τον οποίο για να πεις έτσι λίγα λόγια εισαγωγικά θα πρέπει να αφιερώσεις μία εκπομπή, ένα δίωρο και πάλι δεν θα σου φτάσει, αναφέροντας μόνο τις ιδιότητές της. Αν δεν θες να αναφερθείς και στο έργο της, νομίζω ότι θα πάρω και την εκπομπή της Μέρης Λεριά και θα φτάσω μέχρι τα μεσάνυχτα. Όταν πρόκειται λοιπόν για την Σεμίνα Διγενή, την δημοσιογράφο, την βουλευτή, τη συγγραφέα, τη σκηνοθέτη, την... τη μητέρα, σωστά. Τη σύζυγο. Τη μαγείρισα. Τη μαγείρισα, τη μοδίστρα. Τη καθαρίστρια. Λοιπόν, όταν πρόκειται λοιπόν για τη Σεμίνα με τα τόσα βραβεία, τις Περγαμηνές, τη γυναίκα που έχει ανοίξει δρόμο στην τηλεόραση, που για πρώτη φορά έφερε εκπομπές που ακόμη τις βλέπουμε, είδα ότι παίζει το Κοίτα τι έκανες στην κρατική τηλεόραση. Και νομίζω ότι δεν μας φτάνει ο χρόνος για να τα πω όλα, Σεμίνα μου, αλλά ξέρω δεν σου αρέσουν αυτά να τα αναφέρω. Δεν τυχαίο ότι κατευθείαν πήγες στις ιδιότητες τις άλλες, τις μη επαγγελματικές, της σύζυγου, της μητέρας, της μαγείρισσας. Τα κάνεις όλα και τα κάνεις πάρα πολύ όμορφα και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την χαρά και την τιμή που μας κάνεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι είσαι το πρώτο τηλεφώνημα όταν ενάρθω στη Θεσσαλονίκη. Το έχεις διαπιστώσει. Με τιμά ιδιαίτερα αυτό. Το έχεις επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μου είναι ψυχοθεραπευτική η παρέα σου για έναν περίεργο λόγο και περνάω πάντα πολύ καλά μαζί σου και επιδιώκω να είμαστε μαζί όταν είμαι εδώ. Εγώ τι να πω τώρα, το ίδιο συμβαίνει, βάλε την στην ιωστή, πολλαπλασίωσέ το, ύψωσέ το σε όποια δύναμη θέλεις, γιατί είναι αυτή η δύναμη που έχει η άβρα σου, η ενέργειά σου, πέρα από το γνωστικό που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, αλλά είναι αυτό που έχει το τόσο οικείο, που σε κάνει ένα οικείο πρόσωπο και νομίζω και αυτό ήταν ο λόγος που όλα αυτά τα χρόνια ήσουν από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Ο κόσμος σε θεωρούσε ένα δικό του άνθρωπο. Υπήρξε ένας έρωτας μεγάλος με την τηλεόραση και όπως όλοι οι μεγάλοι έρωτες κάποια στιγμή τελειώνουν. Κάνουν τον κύκλο τους. Και καλό είναι να το αποδεχτείς αυτό όταν τελειώνει ο μεγάλος έρωτας και να πας στην άκρη και να αφήσεις άλλους έρωτες να αναπτυχθούν. Και να τους παρακολουθείς αν θέλεις. Πάντως αυτόν τον έρωτα τον έβαλες κανονικά στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Εντελώς. Αυτό συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πρέπει ένας έρωτας να αφήνει σημάδια ή εκκρεμότητες πίσω του. Όταν αποφάσισα να φύγω από την τηλεόραση το 2009 ήξερα ότι αυτή την πόρτα την έκλεινα διαπαντός. Εκείνη τη στιγμή το ήξερες. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Όπως ήξερα και το 1982 όταν ξεκινούσα την τηλεόραση ότι η απόφασή μου να μην βγω ποτέ στην τηλεόραση για να δώσω συνέντευξη θα έπρεπε να τηρηθεί οπωσδήποτε απαρεγκλήτως. Και τηρήθηκε. Και τηρήθηκε. 40 χρόνια, έτσι δεν έχω βγει ποτέ. Γίνες. Αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό και αν σκεφτεί κανείς ότι φαντάζομαι θα δέχτηκες πάρα πολλές πιέσεις. Και από τα κανάλια και από... Αλλά αντιστάθηκες. Δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης που δουλεύει σε αυτήν έχει κάποιο λόγο να βγαίνει και να μιλάει για τη ζωή του, για τα οικογενειακά του, για τα όνειρά του, για τις φιλοδοξίες του στην τηλεόραση. Είναι λάθος χρησιμοποίηση του μέσου, κατά τη γνώμη μου. Σεμίνα μου, κάποιος που βγαίνει στην τηλεόραση και οι θεατές που έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει και ένα κομμάτι μικρό ναρκισισμού, σωστά. Μικρό. Ναι. Μικρό. Φαντάζομαι, ναι, το λέω έτσι κομψά. Τεράστιο. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι. Αυτό δεν στο κανάκεψαν με την έννοια ότι θα σου κάνουμε ένα αφιέρωμα, θέλουμε να σε τιμήσουμε, θέλουμε, οπότε να έρθεις σε μια εκπομπή. Ναι, αυτό συνέβη. Ναι. Αλλά ξέρεις τι, νομίζω ότι μπήκα στο χώρο της τηλεόρασης πολύ εκπαιδευμένη, σκληρά εκπαιδευμένη, λοκατζού δηλαδή, από τις εφημερίδες. Όταν λοιπόν έχεις δουλέψει σκληρά ως ρεπόρτερ στις εφημερίδες της εποχής της δικής μου, δεν έχεις περιθώριο ούτε για καλάμια, ούτε για ναρκισισμούς, ούτε για ψευδεστήσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως από όλα. Δηλαδή, μια επιτυχία
επιτυχιούλα θα την πω στην τηλεόραση. Αν συμβεί μια επιτυχιούλα στην τηλεόραση και τρελαθείς από αυτήν, μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν άνθρωποι που πέτυχαν στην τηλεόραση για κάποια χρόνια και όταν αποσύρθηκαν ή τους απέσυραν, κάποιοι πέθαναν, Δέσποινα. Υπάρχουν συνάδελφοί μου που ξέρω ότι έφυγαν από αυτή τη ζωή με την πίκρα και μαράζι, το άγχος και το μαράζι ότι δεν είμαι στην τηλεόραση. Και σε πληροφορώ ότι μιλάω με πάρα πολλούς συναδέλφους μιας κάποιας ηλικίας οι οποίοι συζητώντας μου λένε, κοίταξε, αυτό εγώ θα μπορούσα να το είχα κάνει καλύτερα αυτή την εκπομπή. Και του λέω, θέλεις τώρα πραγματικά, αγαπημένα μου, να έρθει? Βέβαια, μου λέει, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ εντάξει. Οκ, okay, τι να πεις. Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι δηλαδή ότι ο κόσμος αλλάζει, οι απαιτήσεις αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν. Δεν υπάρχει λόγος να επιβάλλουμε την παρουσία μας. Αυτό προϋποθέτει να έχεις μια πολύ έτσι ισχυρή αντίσταση. Και να έχεις άλλα πράγματα να κάνεις. Στο λαμπερό κόσμο αυτό που έτσι κι αλλιώς είναι. Λαμπερό τον λέτε εσείς. Αν τον ζήσεις από μέσα. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Μόνο λαμπερός δεν είναι. Είναι ένας, ίσως ο πιο ανταγωνιστικός χώρος. Μου λένε τώρα στη Βουλή, είσαι βουλευτής, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, δύσκολα και τους λέω ότι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από την τηλεόραση και έχει ζήσει την κόλαση της τηλεόρασης, όλα μετά είναι βατά. Η Βουλή δηλαδή η τηλεόραση είναι πιο άγριο πράγμα από τη Βουλή. Ναι. Στη Βουλή συμβαίνει άλλο πράγμα. Στη Βουλή, ας πούμε, το έλεγα και σε μια χθεσινή ομιλία που είχα στις ΣΕΡΕΣ, ότι θα έπρεπε κάποιοι να πάρουμε βαρέα ανθυγιεινά. Γιατί τους έχουμε ζήσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς κλπ. Ως δημοσιογράφοι να μιλάνε, να εξαγγέλουν, να τους βλέπουμε, να παίρνουν μέτρα, να αποφασίζουν. Και τους βλέπουμε από μακριά. Όταν τους βλέπεις από κοντά στο ένα μέτρο και βλέπεις αυτή τη θρασίτητα, αυτή την αλαζονία που έχουν. Αυτό, εδώ έχουμε ναρκισισμό και έχουμε πολύ μεγάλο ναρκισισμό. Αλλά έχουμε και μια υπερβολή σε όλα και μια διάθεση παραπλάνησης και αποπλάνησης του από κάτω. Αισθάνεσαι ότι δεν σε σέβονται με τον τρόπο που μιλάνε και με τα πράγματα που κάνουν. Δηλαδή αυτό, αν το λες εσύ αυτό που είσαι μέσα και είσαι βουλευτής, είσαι κομμάτι αυτού του συστήματος, εμείς απ' έξω τι να πούμε? Δηλαδή είναι... Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς απ' έξω είναι να προσέχετε όλα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και να τα ελέγχετε αυτά που λέγονται και ακούγονται και πράττονται. Δεν νομίζω ότι πολλοί κόσμος παρακολουθεί τι γίνεται στη Βουλή. Έχω αυτή την αίσθηση. Νομίζω ότι όλο και πιο πολύ πια παρακολουθεί, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ δύσκολα για τον μέσο Έλληνα, Δέσποινα. Είναι πάρα πολύ άγρια η ζωή που μας έχουν επιφυλάξει. Ναι. Οπότε αναγκαστικά τους βλέπεις ότι αρχίζουν και ενδιαφέρονται. Σου λέει, τι λέτε, συζητάνε αυτό το νομοσχέδιο, για να δω τι γίνεται. Τι θα πούνε για μένα, ποιος θα με υπερασπιστεί, και το βλέπουν αυτό. Αρχίζει και καταλαβαίνει ο κόσμος. Ίσως αρχίζει αυτό να γίνεται, γιατί στην αρχή ίσως λέει ότι μπορεί να με ενδιαφέρει εμένα επαγγελματικά ή σε προσωπικό επίπεδο, και σιγά σιγά αρχίζει να ανοίγει αυτή τη βεντάλια και να ενδιαφέρεται και για τα άλλα. Και όχι μόνο αυτό. Αρχίζει ο κόσμος και ενοχλείται από το σηκωμένο δάχτυλο του 41%. Εκεί τρελαίνεται πια. Και αρχίζει και βλέπεις ότι σκέφτεται άλλα πράγματα και θα υπάρξουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις στην πορεία των μηνών. Τώρα εδώ με εντριγκάρεις, αν και δεν είναι πολιτική εκπομπή, δεν συζητάμε πολιτικά, αλλά τα πάντα είναι πολιτικά. Τα πάντα είναι έρωτας πολιτικός. Έτσι. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για το φαινόμενο Κασελάκη, και το λέω φαινόμενο γιατί πραγματικά έσκασε έτσι σαν φωτοβολίδα. Είπε κάτι πολύ ωραίο ο γραμματέας του ΚΚΕ. Ναι. Ο Κασελάκης λέει δεν είναι φαινόμενο. Φαινόμενο είναι το Βόρειος Έλλας. Ο Κασελάκης. Κουτσούμπα, σ' αγαπάμε. Βάιραλ τύπος. Ο Κασελάκης είναι το αποτέλεσμα ενός τεράστιου και σταδιακού εκφυλισμού αυτού του κόμματος. Δηλαδή, εντάξει, ήρθε και έδεσε. Νομίζω ότι... Εσένα σου έκανε εντύπωση όταν τον είδε, τον ήξερε? Ποιος τον ήξερε, καλέ? Δεν τον ήξερε ούτε εσύ. Ένα άγνωστο πρόσωπο ήταν. Το οποίο μπήκε με πάρα πολύ μεγάλη φόρα, με πάρα πολύ μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, θράσος, και με
πάρα πολύ ασύνταχτο λόγο. Αυτό μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος. Δεν μιλάει σαν. Αισθάνεσαι μια τρικυμία εγκρανίων. Την τεχνητή νοημοσύνη. Μπράβο. Μπράβο. Μερικές φορές σου δίνει και αυτή την εντύπωση. Εμένα μου έδωσε αυτή την εντύπωση κάποιες φορές. AI. Και είναι και η φάτσα τέτοια που κολλάει και με το λέγιν αυτό. Αλλά αυτό που πρώτα μένα μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ό,τι έλεγε έδειχνε μια τρικυμία εγκρανίου που δεν έπρεπε, δηλαδή κάποιος θα έπρεπε να του πει μη μιλάς ή λέγε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μάθε τα απ' έξω μια που πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο, μην αυτοσχεδιάζεις, μην κάνεις κολοτούμπες πηγαίνοντας να δεις τους αμαία. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, μην κάνεις πράγματα που είναι τόσο χονδροειδώς άσχημα. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να πει ότι είναι άπειρος, αλλά κάποια ίσως δεν δικαιολογούνται. Δεν δικαιολογείται. Τίποτα δεν δικαιολογείται. Στο πλαίσιο της απειρίας. Αν είσαι άπειρος, κάτσε να γίνεις έπειρος και μπες μέσα στην αρένα. Δηλαδή, εγώ δεν σου χρωστάω τίποτα να ακούω όλα αυτά τους πομφόλιγες. Λοιπόν, αφού το λύσαμε και το θέμα της Βουλής, το αναλύσαμε μάλλον έτσι, το πιάσαμε λίγο έτσι, ναι. Πάμε στα δικά σου τα ενδιαφέροντα που εκτός της Βουλής είναι πάρα πολλά και τι θεατρικά έργα έχουμε, από δελτιώσεις έχουμε η οποία έρχεται η μία μετά την άλλη. Ναι, κρίμα δεν θα ήτανε. Νομίζω ότι όλος αυτός ο θησαυρός κάπως έπρεπε να αποτυπωθεί των συνεντεύξεων. Γιατί, να σου πω και κάτι, αυτά πέρασαν και έφυγαν από την επαγγελματική μου ζωή και δεν τα κατέγραψα και στο μυαλό μου. Τώρα που ψάχνω το αρχείο, μέσα στη δουλειά και αυτά δεν το φέρθηκα. Και τώρα βλέπω κάτι συνεντεύξεις που είχα κάνει με κάποιους και λέω, κοίτα τώρα, τι είπε αυτός τότε, τι φοβερά πράγματα. Δηλαδή, είδα μια συνέντευξη, ας πούμε, παλιά με τον Μιχαλακόπουλο και του λέγα, τι σημαίνει ηθοποιός και τι σημαίνει star. Ποια είναι η διαφορά? Και μου λέει, ηθοποιός είναι αυτός που ψάχνει το μέσα του και στάρ είναι αυτός που ψάχνει το έξω του. Τόσο απλά πράγματα. Μια συνέντευξη με μια τεράστια τραγουδίστρια, Τιώτα Ηλίδια, με εκατοντάδες επιτυχίες, η οποία κρατούσε το χέρι και είχε συγκινηθεί στο παρασκήνιο της εκπομπής, λέγοντάς μου ότι ρε εσύ, τόσα τραγούδια έχω κάνει, τα έχει τραγουδήσει όλη η Ελλάδα, εμένα δεν μου άξιζε ένας χρυσός δίσκος. Αυτό μου το είχε πει. Δεν είχε χρυσό δίσκο ποτέ. Δεν ζώθηκε ποτέ. Και πήγαμε και τις παραγγείλαμε να πούμε την έγιο δίσκο. Ας το κάνει. Μπράβο. Τρελάθηκε η γυναίκα. Αυτές ήταν μερικές από τις ωραίες στιγμές. Αλλά και οι κουβέντες με κάποιους ανθρώπους που πέρασαν και έφυγαν και τώρα καταγράφηκαν και είναι μέσα στις αποδελτιώσεις. Και νομίζω ότι εντάξει, σώζω ένα κομμάτι του πολιτισμού που αξίζει τον κόπο. Πολύ σημαντικό. Αξίζει τον κόπο, ρε. Των τελευταίων χρόνων, ανθρώπων που μερικοί από αυτούς δεν είναι και στη ζωή, έχουν φύγει. Βέβαια. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερο και για τους συγγενείς τους, για τους ανθρώπους. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχω πολλά τηλεφωνήματα και πολύ αγάπη από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν θέλεις να σου πω κάποιους. Πώς δεν θέλω. Από αυτούς που θα είναι στο αποτελείο της Τρία. Βγαίνει αυτή την εβδομάδα. Βγαίνει τώρα αυτό. Βγαίνει τώρα τη σύγχρονη εποχή. Άλκης Αλκαίος. Φλέρι Νταντονάκη. Αλέκος Αλεξανδράκης. Αλέκος Αλεξανδράκης. Καταπληκτική, κατά τη γνώμη μου πάντα, συγγνώμη κιόλας, εκπομπή αφιερωμένη σε αυτόν και στα παιδιά του. Με πολύ αγάπη έγινε και ήταν και υπέροχος. Ήμασταν μαζί, δηλαδή φίλοι και αγαπημένοι, μέχρι τις τελευταίες του μέρες στον Άγιο Σάββα που έφυγε. Ήταν μερικοί άνθρωποι που τους αγάπησα πάρα πολύ. Ο Αλέκος, Ναι, ειδικά ο Αλέκος. Πάρα πολύ και ήταν υποχρέωσή μου να τους κρατήσω ζωντανούς όσο μπορούσα. Μιχαλοκόπουλος που σου είπα, Βουτσινάς, Μίμης Χρυσομάλης, Αλέκα Παΐζη, Αντέτο Κούμπο, Μούσχουρη με Τζένι Βάνου, φιλενάδες από μικρές, όπου η μία καθόταν έξω από το στούντιο, η Τζένι, την ώρα που τραγουδούσε η Μούσχουρη, προσπαθώντας να πείσει τους τεχνικούς να την αφήσουν να μπει μέσα να την παρακολουθήσει. Και συναντήθηκαν στην εκπομπή, της έφερα σε επαφή και είχε πει η Μούσχουρη στη Βάνου ότι έχεις καλύτερη φωνή από μένα, αλλά δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Γι' αυτό δεν θα μπορέσεις ποτέ να κάνεις την καριέρα που έκανα εγώ. Σκληρή κουβέντα, αλλά απολύτως αληθινή. Και η Τζένι το έλεγε αυτό, ότι
είχε δίκιο η Νάνα. Εγώ δεν αγάπησα τον εαυτό μου. Τον αδίκησε τον πολύ. Τον αδίκησε τον εαυτό μου. Αλήθεια είναι. Και ήταν η εξαίσια φωνάρα. Ξανθόπουλος. Συγκλονιστική ιστορία με τον Ξανθόπουλο. Έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον το πώς τον έπεισαν να βγει στην τηλεόραση. Που δεν έβγαινε με τίποτα. Μέρι Λίντα, Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, που ξεκινάει η σχέση τους, η φιλία τους από τα μπουλούκια, όταν ήταν πιτσιρίκια, όταν ο ένας κορόιδευε τον άλλον και συγκρούονταν, γιατί αυτή, επειδή αυτός έκανε συνέχεια παρατηρήσεις υποκριτικές, του έλεγε Άντερε Άιζενστάιν, και αυτός, επειδή αυτή χόρευε κυρίως και παρά έπαιζε, την έλεγε Κουλάνοβα. Κουλάνοβα, αυτό το είχα ακούσει. Ναι, έχουν διάφορα τέτοια ζητήματα. Καλά, και υπάρχει και η νέα γενιά, ο Πασχαλίδης, η Νέγκα, ο Θαλασσινός, ο Κότσιρας, η Φριτζίλα, η Βελεσιότου κλπ. Και, και βέβαια στα μεγάλα μου αποθυμένα, ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο Πάμπλο Πικάσο, ο Τόμας Μαν, η Αγκάθα Κρίστη, η Μαρί Κιουρί, ο Ντέιβιντ Μπόουι και ο Μπρέχτ. Αυτά τα ολίγα. Αυτά τα ολίγα, με αυτούς τους παγκοσμίως άγνωστους, ναι. Και πραγματικά δηλαδή, ακούγοντας μας κάποιος, γεννιέται αυτόματα το ερώτημα, πώς είναι να γνωρίζει κάποιος όλους αυτούς, και Έλληνες αλλά και ξένους, γιατί γνώρισες και πάρα πολλούς ξένους, παγκοσμίου βεληνιακούς προσωπικότητες, πώς είναι να τους γνωρίζει, να του αφιερώνουν ένα μεγάλο κομμάτι και του χρόνου αλλά και των εσώψυχών τους. Έχεις αυτό το ταλέντο να εκμεύεις και να σου εμπιστεύονται πράγματα. Πώς νιώθεις μετά, δηλαδή πώς είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι συναντήσεις αυτές? Τι κρατάς είναι, από όλα αυτά? Είναι μια περιουσία ανεκτίμητη, ακόμα και σε επίπεδο αναμνήσεων. Δηλαδή αυτά που έζησα δίπλα, ας πούμε, στο Μίκη Θεοδωράκη, γυρίζοντας τον κόσμο μέχρι τη Νότια Αφρική, το πώς τα μαύρα παιδιά τραγουδούσαν το Action ST, ξέροντας πολύ καλά τα λόγια και εννοώντας τα λόγια, ή αυτά που έζησα με τον Νίκο Κούνδουρο. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να σου πω τώρα όλα τα ονόματα, είναι πολλά και είναι και σημαντικά. Είναι περιουσία η εμπιστοσύνη που έδειξαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά τους αγάπησα κι εγώ πολύ. Γι' αυτό και θέλω αυτό που θα μείνει από αυτούς, για αυτούς που δεν ξέρουν πολλά πράγματα, να είναι θετικό, να είναι η αλήθεια τους, όχι δεν θα ωραιοποιήσω κάτι. Άλλωστε, στα περισσότερα κομμάτια αναφέρονται και τα ελαττώματά τους, τα οποία τα συζητούσαμε και κανονικά μπροστά τους. Λένε πολλές φορές στο επάγγελμα ότι πρέπει να κρατάς μία απόσταση όταν κάνεις μία συνέντευξη, να μην εμπλέκεσαι συναισθηματικά. Αλλά νομίζω εσύ δεν το φοβήθηκες αυτό και άφησες το συνέστημά σου, και ίσως γι' αυτό και. Νομίζω τα συνδύασα και τα δύο. Ναι. Δηλαδή και το συνέστημα φέθηκε ελεύθερο, αλλά και το διάβασμα ήταν πολύ πριν καλά, από τη συνέντευξη. Δηλαδή για να κάνεις κάποιον να σου ανοιχτεί, πρέπει να του αποδείξεις ότι ξέρεις γι' αυτόν. Τον έχεις μελετήσει, γιατί ας το πούμε και έτσι, ναι, κολακεύεται όταν ξέρει ότι ασχολήθηκες μαζί του και σε αντιμετωπίζει και διαφορετικά. Δηλαδή βλέπω καμιά φορά κάποιους να λένε, ωραία, για πες μου τι θα κάνεις φέτος. Τι θα πει τι θα κάνεις φέτος? Να ξέρεις τι θα κάνει φέτος και να το ρωτήσεις από αυτού. Ή πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια? Είναι η ίδια αυτή η ερώτηση με την ερώτηση, οι δυσκολίες που πέρασες στα παιδικά σου χρόνια που είχαν να κάνουν με εκείνο και εκείνο, τι σου δίδαξαν, ξέρω εγώ, τι σου έβαλε. Αλλιώς αντιμετωπίζεις μετά και αλλιώς ανοίγεται. Γι' αυτό και βλέπεις κάποιους στις τωρινές συνεντεύξεις κάποιων ανθρώπων να είναι κουμπωμένοι και λιγόλογοι και λακωνικοί και μη ενδιαφέροντες, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, έτσι, να το ακούσουμε παρέα και να επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα και για τις αποδελτιώσεις αλλά και για το Φελιτσιτά θέλω να μιλήσουμε. Έχω διαλέξει Νατάσα Μποφίλου. Καλά έχεις κάνει, είναι φίλη μου και πολύ καλό παιδί. Εδώ είμαστε στο στούντιο του FM 100 με Σεμίνα Διγενή, στο απόγευμα της Δευτέρας. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε την εβδομάδα. Ήδη έχουμε πει πολλά και αν δεν μας ακούσατε από την αρχή της κουβέντας, εσείς χάσατε. και έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Δεν σε αφήνω να φύγεις εδώ. Με χαρά. Εδώ θα μείνεις. Θέλω να σου πω ότι το τραγούδι που έβαλες δεν είναι ακριβώς τραγούδι. Τι? Είναι πολιτικό άρθρο, εγώ πιστεύω. Αυτό με την εποχή που τελειώνει και το έρχονται οι μέρες του φωτός, δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει κι εσύ, ότι ζούμε μια περίοδο
που όλα έχουν σκληρύνει πολύ άσχημα. Σαν να τον έχουν πιάσει τον καπιταλισμό τα νεύρα του. Σαν να έχει πιάσει πολλά νεύρα του. Έχει πάρα πολλά νεύρα και ξεσπάει επάνω μας. Τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα για τους εργαζόμενους και νομίζω ότι πρώτη φορά στην ιστορία, στην νεότερη ιστορία, δέχονται τόσο μεγάλη, σκληρή και ολομέτωπη επίθεση. Και αν δεν βρούμε έναν τρόπο να αντισταθούμε σε όλη αυτή τη λέλαπα, οι μέρες του φωτός, που λέει και η Νατάσα, δεν πρόκειται να έρθουν. Αν αφήσουμε δηλαδή αυτή την κυβέρνηση που έχουμε, και τις προηγούμενες λέει, το ίδιο πράγμα κάνανε, να συνεχίζει να φέρνει το ένα το, μετά το άλλο τα αντιλαϊκά νομοσχέδια, θα χτίσουμε αίμα. Αυτές τις κυβερνήσεις όμως, και αυτήν και την προηγούμενη. Κάποιοι τις επέλεξαν. Νομίζω ότι αρχίζουν σιγά σιγά. Μεταξύ ημών και ημών. Βεβαίως. Και πιστεύω ότι τώρα που το έχουν νιώσει πολύ έντονα στο πετσί τους. Δηλαδή, πόσα δεν έχουν ακούσει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θυμάσαι εκείνη την υπέροχη κουβέντα ότι προσοχή, μην έρθουν οι κομμουνιστές στην εξουσία, θα μας πάρουν τα σπίτια. Ποιοι τα παίρνουν τα σπίτια. Οι πληστηριασμοί, ποιου πλήρωνται, παιδιά. Λίγο να το σκεφτούμε αυτό, ναι, και ναι, να τα βάλουμε κάτω. Ναι. Και ποιοι είναι αυτοί που εμποδίζουν τους πληστηριασμούς, οι κομμουνιστές. Τραγελαφικό λιγάκι, αλλά αυτό συμβαίνει. Τι να κάνουμε. Θέλω να πω ότι και η προπαγάνδα τους γυρνάει μπούμεραγκ και αρχίζει και τους πονάει. Και αρχίζει και καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να μην έχεις πια με τα ίδια χρήματα που ψώνιζες πριν, έστω μία τσάντα, να μην γεμίσει ένα σακουλάκι. Και δεν υπάρχει ελπίδα αυτό το πράγμα αντιμετωπιστεί. Θα χειροτερεύει. Εσύ έτσι το βλέπεις. Ναι, θα χειροτερεύει αν δεν υπάρξει αντίσταση και κινητοποίηση. Αυτό πιστεύω. Οι μέρες του φωτός θέλουν δουλίτσα. Οι μέρες του φωτός μπορεί να θέλουν δουλίτσα, αλλά σαν λαός και νομίζω τα τελευταία χρόνια, λίγο η καραντίνα, λίγο η κρίση, λίγο τόνα, λίγο τ' άλλο. Λίγο τα λόγια του παπά. Λίγο τα λόγια του παπά. Δεν είμαστε λίγο μαλθακοί όσον αφορά στην αντίσταση και εγώ αυτό βλέπω, ότι δεν είναι όπως παλιά. Η μαλθακότητα, αγάπη μου, πληρώνεται. Και πληρώνεται πολύ ακριβά. Το θέμα είναι το να την πληρώσεις εσύ. Ίσως να μην έχει και τόσο ενδιαφέρον να πληρώνει και το παιδί σου, να παίρνεις μια απόφαση που αφορά και τη ζωή του παιδιού σου και του εγγονού σου, δηλαδή για τις επόμενες γενιές, εσύ υπογράφεις την καταδίκη. Όχι. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να τον αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Δεν γίνεται να μείνει έτσι. Αχ, αυτός ο κόσμος. Δεν αλλάζουμε τίποτα, το πεις τώρα και μάλλον και λοιπά. Όχι, πρέπει να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Και πρέπει όλοι μαζί να τον αλλάξουμε. Δεν μου λες τώρα, εσύ που εμπλέκεσαι έτσι και έχεις πολύ γεροπάτημα και μέσα στην τέχνη και στο θέατρο και στη λογοτεχνία και με ανθρώπους της τέχνης. Πώς το βλέπεις, η τέχνη, γιατί πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει αυτήν την εκπομπή. Τι ρόλο πρέπει να παίξεις όλο αυτό, όπως έπαιζε, ας πούμε, παλιά που ήταν πιο στρατευμένη η τέχνη και τα λοιπά και είχε έτσι πιο ουσιαστικό ρόλο στα πράγματα. Εσύ πώς το βλέπεις να είναι στο σήμερα? Η τέχνη δεν λύνει προβλήματα. Η τέχνη θέτει ερωτήματα. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι της τέχνης οφείλουν και είναι πολύ σημαντικό να παίρνουν θέση σε αυτά που συμβαίνουν. Παίρνουν. Πολύ όχι. Όχι όσο παλιότερα. Αυτό νομίζω. Λέω. Όχι όσο παλιότερα. Σιγά σιγά όμως αισθάνομαι ότι ξυπνάει και αυτό. Ξυπνάει γιατί έχει φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση. Το βλέπουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Οδεύουμε κατευθείαν του γρου στον κρεμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το αφήσουμε έτσι. Εντάξει, υπάρχει και τέχνη τώρα στην Ελλάδα. Μενδώνει υπουργός πολιτισμού. Προϋπολογισμός και το τι, πώς βοηθάει την τέχνη. Εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν έχει τον, ούτε και το οι χώρο. Οι άνθρωποι της τέχνης δέχονται πολύ μεγάλο πόλεμο. Ναι, δεν έχει ούτε το χώρο, ούτε και, και το χρήμα, αν θέλεις, και την αξία που θα έπρεπε να έχει ο πολιτισμός και η τέχνη στην Ελλάδα. Ναι. Όχι τώρα, χρόνια τώρα. Βέβαια. Βέβαια. Μα η τέχνη αφυπνίζει συνειδήσεις. Δεν σου φέρει καμία εξουσία αυτό το πράγμα. Ο σκοπός είναι να κάνουμε ωραίο lifestyle, να έχουμε ωραίες εκπομπούλες, να μας λένε πώς να κάνουμε τα νύχια μας, τα μαλλιά μας, λεφαρίδες μας, πόσο λαμέ θα φορεθεί φέτος τα Χριστούγεννα. Το είδα εδώ στις βιτρίνες, τι και στο λαμέ. Πολύ παγιέτα και λαμέ. Πολύ παγιέτα. Ναι. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Εκεί επικεντρώνεται. Ρίξε μια ματιά, κάνε ένα ζάπινγκ στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανά, στα απογευματινά, να δεις ποια είναι τα θέματα με τα οποία ασχολούνται επί ώρες. Επί ώρες, γιατί είναι πολύ και το εμπορικό
που παίζει στις εκπομπές, έτσι, και εκεί δεν έχει ούτε να κόψουν ούτε να παίξει ολόκληρο, ενώ τον καλεσμένο μπορεί να τους φάξουν, ας πούμε, για να παίξει το εμπορικό. Χθες στις αίρες που σου είπα ότι είχα μια ομιλία, μιλούσα με κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους περιφερειακών καναλιών, οι οποίοι μου λέγανε ότι η λογοκρισία που υφιστάμεθα τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε σε καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις τόσο πολύ και τόσο έντονη. Οι κάνουν ρεπορτάζ για κάποιο πρόβλημα, δεν παίζει ποτέ. Και παίζουν η μεγαλύτερη κολοκύθα στο χωράφι του τάδε, το γιγαντιαίο λουκάνικο που έφτιαξε ο κύριος Δίνα κλπ. Ένα φολκλόρ τρελό, σουρεαλιστικό παίζει στα κανάλια τους, και οτιδήποτε έχει να κάνει με κινητοποίηση ανθρώπων, εργαζόμενους, κακοποιημένες γυναίκες, παιδιά με πρόβλημα, κόβεται. Ίσως δεν το παλεύουν αρκετά, γιατί εγώ μπορώ να σου μιλήσω για μας και σαν γραφείο τύπου εδώ και της TV100 και του FM100, ότι δεν έχουμε δεχτεί ποτέ παρέμβαση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Μπορώ να το πω δηλαδή με τα λόγω γνώσεως αυτό, ότι ουδέποτε έχει παρέμβει κάποιος, έχει πέσει τηλεφώνημα, γιατί παίξατε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί το άλλο, γιατί για τις κινητοποίησεις, είτε πάντα ακολουθούμε τις πορείες. Το ίδιο για τον Γρηγορόπουλο, για το 17 Νοέμβρη. Το ίδιο μπορώ να πω και εγώ για την πορεία μου στην ΕΡΤ. Ποτέ δεν δέχτηκα παρέμβαση. Και ήταν προς τιμήν τους. Άσχετα αν κάποια στιγμή το τρίτο στον αέρα κόπηκε επειδή έβγαζε απεργίες εργαζομένων. Αλλά γενικώς δεν υπήρχε παρέμβαση. Και αν υπήρχε παρέμβαση, θα υπήρχε αντίδραση, το συζητάμε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ζουν γολγοθά πραγματικά. Και ήθελα να το πω. Έχει πιάσει φωτιά κάτι. Κοίταξε, όχι, αυτά που αναβοσβήνουν είναι τηλέφωνα. Προφανώς ο κόσμος θέλει να σου μιλήσει και παίρνουν τηλέφωνα. Ξέρουν το απευθείας αριθμό εδώ στο στούντιο. Όταν δίνουμε προσκλήσεις και τα λοιπά. Και τώρα θα σου λέει ακούν σε μήνα, θέλουν να μιλήσουμε έτσι σε μήνα. Αλλά θα περιμένετε λιγάκι. Θα μαζέψω εγώ μετά όλα τα φιλιά και τα χαιρετίσματα που θέλουν να σου δώσουν. Είσαι πάρα πολύ αγαπητή και στη Θεσσαλονίκη και παντού. Την αγαπάω πολύ, Θεσσαλονίκη. Αυτό τη έλειπε να με αγαπάει και εκείνη λίγο. Αυτό τη έλειπε και ξέρουν ότι έχει και πολύ ωραίες αναμνήσεις από τη Θεσσαλονίκη. Θέλεις να συζητήσουμε για αυτές. Γιατί δεν θες να μοιραστείς μαζί μας μια αναμνήση από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί γίναμε ροζ. Γιατί. Είναι ροζ η αναμνήση σου. Εντάξει, μια αναμνήση μπορεί να είναι και λίγο ροζ. Ωραία, κακό είναι αυτό. Μπορεί ένας πρώτος έρωτας να ήταν εδώ. Τι ωραίο αυτό. Ναι. Υπέροχο. Εδώ απέναντι στο Λευκό Πύργο. Εδώ κιόλας. Στη γειτονιά. Βέβαια, στη γειτονιά. Τι ωραία. Φτάνει Δέσποινα μέχρι εδώ. Άλλες επαγγελματικές αναμνήσεις. Κάτι που είναι πάρα πολύ τρυφερό και με συνδέει με τη Θεσσαλονίκη είναι το εξής, ότι κάποτε έκανα ζωντανή σύνδεση για την ΕΡΤ με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και είχα κινηματογράφου. Όχι, τραγουδιού. Α, τραγουδιού. Τραγουδιού. Και είχα μαζί μου το μωρό μου, την Κύρικη, η οποία δεν περπατούσε. Και είχε έρθει με τη μαμά μου, στην αγκαλιά της μαμάς μου τέλος πάντων, εκεί που θα έκανα εγώ τη ζωντανή μετάδοση, να με δούνε και μετά μόλις τελείωνα να φύγουμε μαζί. Και την ώρα που μιλάω εγώ και είμαι ζωντανά στον αέρα, η Κύρικη κατεβαίνει από την αγκαλιά της μαμάς μου και κάνει τα πρώτα της βήματα για να έρθει προς τα μένα. Τη βλέπω εγώ, τη βλέπει και ο κάμεραμαν, κάνει νόημα να την κρατήσουν πίσω, η Κύρικη απτόητη, κάνει βήματα κανονικά, ξεσπαραπέει αλλά περπατάει. Και την έπιασε στον αέρα η μαμά μου πριν μπει στο πλάνο. Τα πρώτα της βήματα τα κάνει εδώ. Εσύ δεν έχασες τα λόγια σου εκείνη την ώρα. Όχι, εντάξει. Όχι, παιδευμένη λέμε. Παιδευμένη. Και μετά η Κύρικη σπούδασε εδώ. Οπότε η Θεσσαλονίκη είδε. Βέβαια. Πάντα με το σόι τη μαμά μου εδώ. Η γιαγιά μου ψάρευε στο Θερμαϊκό μαζί με μια ξαδέλφη. Έχω εικόνες πολλές. Έχεις πολλές. Το Love Story το είδα πρώτη φορά σε ένα σινεμά. Γιατί αυτό πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. Ράιον Ο'Νιλ, ναι. Το συζητούσαμε και χθες. Είναι ωραία. Είναι πολλά τη Θεσσαλονίκη. Ο καλύτερο μου φίλο ο Πασχάλη Τερζή ζει εδώ. Αυτά όλα. Είναι ωραίο και έχεις κάνει φίλους σε αυτό το χώρο όλα αυτά τα χρόνια σε μήνα. Έκανα, όχι πολλούς. Έκανα πολλούς γνωστούς, πάρα πολλούς γνωστούς. Λογικό. Αλλά φίλους όχι, λίγους. Δηλαδή στα δάχτυλα του 1,5 χεριού. Α, το 1,5, τόσο. Ναι.
Ένας από αυτούς είναι ο Πασχάλης Τερζής. Μεγάλη αγάπη, μεγάλος έρωτας. Mm-hmm. Οικογενειακός έρωτας. Και με εκείνον και με τη Μέρη, τη γυναίκα του. Mm-hmm. Πολλά φιλιά να του δώσουμε. Φυσικά, εννοείται. Τον Πασχάλη Τερζή τον άκουσα για πρώτη φορά πριν πάρα πολλά χρόνια. Όταν ακόμη δεν είχε καν δισκογραφία στο Στόρκ στη Σοφούλη. Mm-hmm. Ένα υπόγειο προς την Καλαμαριά. Και λέω, τι φωνή είναι αυτή. Ναι, ναι, αδιανόητο. Τραγουδούσε κάτι τραγούδια, έτσι, του Καζαντζίδη και τρελάθηκε. Και ο Καζαντζίδης τον αναγνώριζε και τον αγάπησε πάρα πολύ. Με έχει μίσει σε πολύ σημαντικά πράγματα, στον πατσά με έχει μίσει. Με έχει πάει στα καλύτερα. Α, τρως πατσά δηλαδή. Αναγκαστικά μαζί το όταν... Αν το φας το ρημάδι το πατσά. Αλλά είναι... Είναι η πιο γλυκιά ψυχή που έχω συναντήσει σε αυτό το χώρο. Θυμάμαι ότι ερχόταν στις εκπομπές μου και πάντα ξέρεις τους μεγάλους τραγουδιστές, τους συνόδευε και κάποιος από την εταιρεία. Βέβαια. Ο οποίος αυτός από την εταιρεία ήταν αυτός που πουλούσε και μούρισε όλους, λέγοντας ότι θα πεις αυτό και αυτό και αυτό το τραγούδι. Και κυρίως θα είναι τα καινούργια. Εννοείται. Αυτά του δίσκου που θα κυκλοφορήσει ή που μόλις κυκλοφόρησε. Και θυμάμαι τον Τερζή να λέει. Δεν λέγονται τώρα αυτά που έλεγε έτσι όπως θα έλεγε. Ας τα πω περιφραστικά. Κάνε δουλειά σου. Θα πω αυτά που θα μου πει σε μήνα. Σκέψου πόσο σεβόταν τον άνθρωπο που τον είχε καλέσει εκεί για να κάνει κάτι. Και φυσικά του λέγα, θα πεις αυτά που θέλεις εσύ να πεις, που λέει η ψυχή σου μέσα. Και βεβαίως όταν κάναμε εκπομπή μαζί ήταν 40%. Εννοείται, και έλεγε και την άμμο της θάλασσας. Έτσι. Γιατί το ρεπερτόριο όλων αυτών των ανθρώπων, μιας γενιάς που είναι και ο Πασχάλης Τερζής, που κάναν hardcore στα νυχτερινά μαγαζιά, ξέραν να πούν τα πάντα. Τα πάντα. Τεράστιο αυτό ρεπερτόριο. Που λένε την άμμο της θάλασσας. Αυτό, ναι. Αυτό λέγανε. Τα πάντα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Είναι από τα πιο έτσι, της νεότερης γενιάς. Για πες. Είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και ένα κορίτσι που μου αρέσει πολύ. Ποιο είναι? Η Μαρίνα Ισάτη. Το Σπίρτο και Βενζίνη θέλω να ακούσω. Τέτοια είσαι εσύ. Κριτική. Εδώ είμαστε με την Στεμίνα Διγενή στη βραδινή παρέα πια του αφιερωμένου στον FM 100. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ τουλάχιστον περνάω υπέροχα. Ελπίζω και οι καλεσμένοι μου. Να μην την έχω ξεθεώσει εδώ πέρα τόση ώρα. Και μα, όλα αυτά, κοίταξε, λες τόσο ενδιαφέροντα πράγματα που δεν μπορώ να σε αφήσω να φύγεις. Θέλω να σε έχω εδώ μέχρι το πρωί να μου τα λες όλα. Όσο θέλεις, αγάπη μου, για σένα. Θέλω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά σε μήνα μου που είσαι τόσο γενναιόδορη. Και νομίζω ότι σε αυτό το χώρο το να συναντήσεις ανθρώπους έτσι που να έχουν μια εγγενή γενναιοδορία, όχι fake, ξέρεις, είναι σπάνιο. Και ίσως γι' αυτό σου έχω τόσο μεγάλη αδυναμία. Είναι αυτό που δεν το συναντάς εύκολα. Είναι ο χώρος τέτοιος. Είναι ο χώρος. Δεν τα σηκώνει αυτό και, πολύ. Και στη ζωή δεν το συναντάς, μη σου πω. Δεν είναι μόνο ο χώρος. Ειδικά σε αυτό το χώρο είναι πιο δύσκολο. Είναι. Ένα κλικ παραπάνω, έτσι, για να μην κατηγορούμε και το σπίτι μας. Θέλω να μου πεις για το Φελουτσιτά. Επειδή είσαι και ιταλόφωνη κι εσύ και αγαπάς έτσι, και οτιδήποτε είναι ιταλικό, από το τυραμισού μέχρι τα στενάκι στην Νάπολη, ας πούμε. Και εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ στα 19 πήγα από μόνη μου έτσι να μάθω ιταλικά, γιατί μου αρέσει η γλώσσα. Α, ναι. Ναι, ήθελα να μάθω ιταλικά. Ήταν και ένας άλλος λόγος βέβαια που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Εντάξει, φανταζόμαστε όλοι ποιος είναι αυτός ο λόγος. Ξέρεις, γιατί. Ναι, ξέρω. Ναι, υπήρχε ένα θέμα συνεννόηση στα καλοκαίρια. Η γλώσσα του σώματος δεν βοηθούσε. Δεν βοηθούσε δηλαδή, πολύ, μα δεν μπορούσαμε να συνοηθώ και έπρεπε να ξέρω σε ιταλικά. Καταλαβαίνω. Φράψη, σαν τη Θεοπούλα έκανα το επόμενο καλοκαίρι. Εγώ να σου πω στη Σκιάβο. Εμένα με συνδέουν πιο βαθιά πράγματα με την Ιταλία. Γιατί η μαμά μου και ο μπαμπάς μου πήγαν εκεί πέρα για ταξίδι του μέλητος, μείναν λίγο παραπάνω. Εκεί έμεινε έγκυος η μαμά μου σε μένα. Και γύρισε δυστυχώς και με γέννησε εδώ. Θα μπορούσα να είχα γεννηθεί ωραιότατα στο Σαλέρνο όπου έγινε η σύλληψη. Αλλά τέλος πάντων. Συγχωρώ. Τι με ρώτησες? Σε ρώτησα για το Φελουτσιτά. Φελουτσιτά, λοιπόν. Το οποίο σκίζει άμα θες στην Αθήνα. Καλά πάει, δόξα τω Θεώ. Το Φελουτσιτά είναι κάτι που μου ήρθε στο μυαλό πρώτα σαν εικόνα και μετά σαν κείμενο. Δηλαδή, πρώτα φαντάστηκα μια γυναίκα που ήθελε να νοικιάσει 24 ώρες από τη ζωή ενός νεαρού αγοριού και βεβαίως όλον το μυαλό μπορεί να πάει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τους λέω ότι είναι λάθος να μην πάει εκεί, γιατί είναι κάτι άλλο.
Και αφού το σκέφτηκα αυτό, το ονειρεύτηκα, ας πούμε, αυτή τη λέξη για να σε εννοηθούμε, και αφού το βλέπα σαν εικόνα, το είδα σαν ταινία μπροστά μου να εκτελήσεται, μετά κάθισα και το έγραψα, αλλά το έγραψα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή βγήκε αβίαστα, βγήκε γρήγορα, σαν να το είχα ήδη έτοιμο μέσα. Και του βάλα υπόκρουση, σκεφτόμουν ότι όλο αυτό θα έπρεπε να έχει υπόκρουση στο Φελιτσιτά του Αλμπάνου. Και γράφτηκε αυτό, έγινε βιβλίο, πουλήθηκε και κάποια στιγμή παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι λέμε να το κάνουμε θεατρική παράσταση. Και λέω να το κάνετε. Προηγουμένως η κόρη μου είχε πει ότι επειδή κάποτε μπορεί το Φελιτσιτά να γίνει θεατρική παράσταση, πρόσεξε σε παρακαλώ, μην γίνει σαν και αυτά τα νούμερα του συγγραφείς που πάνε και κατσικώνονται στους τοπιούς και τους λένε κάντε το έτσι, κάντε το αλλιώς, μη με αυτό, μη εκείνο, μη μου αλλάξετε τα λόγια, μην γίνεις τέτοιο πράγμα, μου λέει θα σε σκοτώσω. Και το φαίνεται το πήρα τόσο πολύ σοβαρά, οπότε όταν με πήραν και μου λένε θα έρθείτε να το δείτε, όχι, κάντε ό,τι θέλετε. Μα λέει δεν θέλετε την άποψη, δεν θέλετε καμία άποψη. Ό,τι νομίζετε εσείς κάντε. Πώς σε τρομοκράτησε η Κίρκη. Ναι, και εντάξει, δεν ασχολούμαι. Πήγα σε μια γενική πρόβα, κάτσε μισή ωρίτσα και έφυγα, σφαίρα. Η Λιτό Τριανταφυλλίδου που είναι η σκηνοθέτης έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Η Μυρτώ Λυκάκη είναι μια ονειρεμένη ηρωίδα, δεν θα μπορούσα να φανταστώ άλλη εκτός από αυτήν. Και ο Γιάννης ο Σοφολόγης, ο συντοπίτης σας, είναι επίσης ένας πολύ ωραίος νεαρός. Τον Γιάννη τον γνώρισα από το κρατικό όταν έπαιζε και έχουμε κάνει και πολλές φορές εκπομπή. Είναι γλυκύτατος και πολύ καλός ηθοποιός. Και πολύ καλός ηθοποιός και πολύ καλό παιδί. Και όλοι είναι πολύ καλά παιδιά και έχει κάνει εξαιρετικά κοστούμια ο Απόστολος Μητρόπουλος και μουσική ο Θέμης Καραμουρατίδης, βεβαίως. Θέμης Καραμουρατίδης, λατρεμένος όπως και η Νατάσα. Όλο το υπαρέα το η συμμορία παρέα, ναι, είναι η τριάδα αυτή, καταπληκτική. Και θεατρική συγγραφέα λοιπόν, εξακοντισμού ίσως, αλλά ναι. Θεατρική συγγραφέα θεωρείσαι πια. Ναι. Όχι ναι. Ναι του ενός βιβλίου, του ενός έργου, εντάξει, ναι. Θα δούμε. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει και... Αρχίζουν και κατεβαίνουν διάφορες ιδέες. Δεν έχω χρόνο, κυρία μου, τώρα. Δεν έχεις χρόνο. Είναι πολλά τα νομοσχέδια. Κατάλαβε. Είσαι, να πούμε, πολύ ενεργή στη Βουλή. Δηλαδή πηγαίνεις, παρακολουθείς, έτσι. Μιλάω. Μιλάς. Αγωνίζω όσο μπορώ. Μα και αυτός είναι και ο ρόλος ενός βουλευτή. Φαντάζομαι ότι νόημα. Γι' αυτό σε ψήφισαν οι χιλιάδες που σε ψήφισαν για να κάνεις αυτό το πράγμα. Κάνω ό,τι μπορώ, γιατί και το συγκεκριμένο κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πολλές απαιτήσεις από τους βουλευτές του. Δεν είναι δηλαδή το ΚΚΕ, δεν ήταν ποτέ, όχι τώρα, δεν ήταν ποτέ ένα κόμμα το οποίο ήταν διακοσμητικό στη Βουλή. Άλλωστε είναι το μόνο που κάνει αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση. Γιατί όλοι οι άλλοι συμφωνούν μεταξύ τους, αλληλοψηφίζονται, αλληλοσυνεννοούνται. Μια χαρά και άμα τους δεις και εκεί και όλες και στο περιθώριο της Ολομέλειας, έξω στο μπαρ κλπ. Είναι μια χαρά φίλοι όλοι μεταξύ τους. Και συνεργάζονται άψογα και επί του πρακτέου. Οπότε πρέπει να είσαι μονίμως και καλά διαβασμένος και καλά μελετημένος. Και σας την έχουν και λίγο στημένη, η αλήθεια είναι. Φυσικά. Εννοείς η απέναντι. Ναι. Έτσι παίζεται και το παιχνίδι. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Ναι. Αλλά πολύ περισσότερο εκεί, ίσως και οπότε πρέπει ακόμα, να έχεις πολύ. Δεν σε παίρνει να κάνεις λάθος. Ή να σου ξεφύγει. Σου δημιουργεί άγχος αυτό, γιατί είναι κάτι, μια καινούργια πίστα για σένα. Είναι μια καινούργια πίστα στην οποία μπήκα με πάρα πολύ σεβασμό, πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ αγωνία, πάρα πολύ φόβο. Να σκεφτείς ότι μου συνέβησαν και ένα σωρό ψυχοσωματικά στην αρχή. Λέω αυτό. Δεν είναι τηλεόραση, δεν είναι ραδιόφωνο, δεν είναι εφημερίδα, δεν είναι περιοδικό, δεν είναι podcast. Δεν θα παίζω στα δάχτυλα, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Νομίζω ότι θα παίζω στα δάχτυλα, τέλος πάντων. Εκεί, και θυμάμαι στην πρώτη μου ομιλία, και ο Κουτσούμπας παρών. Και είχα αρχίσει να υδρώνω, είχαν παγώσει τα χέρια μου. Ήταν εκείνος ακριβώς μπροστά μου. Όταν ακούω το όνομά μου, και τώρα το λόγο έχει, και σηκώνομαι. Και νομίζω ότι δεν έχω σάλιο καθόλου, ότι όλο αυτό το πράγμα έχει ξεραθεί. Και τώρα που το σκέφτομαι, φαντάζομαι να μην έχω. Θυμάμαι ήταν το θέμα της ψήφους στους απόδημους, η πρώτη μου ομιλία. Κατά ένα περίεργο τρόπο, με το που ανεβαίνω και λέω ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ξεκινάω να μιλάω, φεύγουν όλα. Κάτι που μου συνέβαινε και στην τηλεόραση. Στα πρώτα 5 λεπτά ήμουνα του θανάτου και μετά μια χαρά.
Και τα λέω αυτά που είναι να πω τέλος πάντων και κατεβαίνω και μου κλείνει το μάτι. Λέω οκ. Εντάξει. Και χρυσοβάπτης μας. Εντάξει. Το έχεις. Αυτό ήταν, αυτό ήταν. Mm-hmm. Καλά, ότι το έχω, δεν το έχω. Δεν θέλω, θέλω να το αποκτήσω. Και θέλω, ξέρεις τι, για να είσαι ασφαλής και με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση, πρέπει να έχεις τη βεβαιότητα ότι τα ξέρεις πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και δεν μπορείς να, να τα πάντα. Ξέρεις. Εντάξει, αυτά δεν με τα οποία ασχολείσαι, ότι θες να τα ξέρεις. Εντάξει. Τέλος. Αλλιώς μην ασχολείσαι. Ή αλλιώς είσαι κασελάκης. Βγαίνεις και λες ό,τι σου κατέβει εκείνη την ώρα. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είσαι κασελάκης. Δηλαδή, πόσες ώρες σου παίρνει να διαβάσεις για ένα. Κάτι το οποίο θα εισηγηθείς, θα κάνεις. Πολύ. Πολύ, πολλές ώρες, γιατί διαβάζω τα πάντα που έχουν σχέση με αυτό και τη μία πλευρά και την άλλη, για να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η πραγματικότητα, τι συμβαίνει. Δηλαδή, προχθές μιλούσα για την ιστορία του αστεροσκοπίου που θέλουν να το πάψουν από ερευνητικό κέντρο. Διάβασα πολλά. Αλλά ήμουν και πολύ χαρούμενη μετά, γιατί πήρα μηνύματα από τους εργαζόμενους του αστεροσκοπίου που μου είπαν ευχαριστώ και ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει για αυτούς. Αυτό για μένα είναι παράσιμο. Το, είναι παράσιμο και είναι, ξέρεις τι, αυτό παλιά στην τηλεόραση μεταφραζόταν με τους πίνακες τηλεθέαση. Είναι χυδαίος αυτός ο παραλληλισμός που κάνω, αλλά θέλω να σου δώσω να καταλάβεις πώς ένας επαγγελματίας από εκεί και τώρα αυτό που δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα, πώς μεταφράζεται σε μια λέξη. Που είναι πολύ σημαντικότερη αυτή η κουβέντα των ανθρώπων που αισθάνονται ότι τους στηρίζεις, όπως τις κακοποιημένες γυναίκες που επίσης είχα κάνει μια και αυτό μιλία. Είναι real life, έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι τηλεόραση. Ακριβώς. Είναι real life. Ακριβώς. Δηλαδή και είναι ουσιαστικό, ρε παιδί. Και στην τηλεόραση έκανες τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, τα βράδια ομορφότερα κτλ. Αλλά δεν είχες μια ουσιαστική παρέμβαση στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Ως βουλευτής μπορείς να το κάνεις αυτό και νομίζω αυτό έχει άλλη αξία και άλλη βαρύτητα. Και πολύ μεγάλη γοητεία, Δέσποινα. Βέβαια. Δηλαδή αυτό που έγινε, η προσπάθεια που κάναμε για τις κακοποιημένες γυναίκες, για το πώς πρέπει να βοηθηθούν και έβλεπες ας πούμε την υφυπουργό να σου λέει απέναντι σου άλλα ντάλα. Την ώρα που της έρχεται σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα με νούμερα, γιατί γι' αυτό σου λέω πρέπει να διαβάζεις, να ξέρεις τι λες για να μπορείς να στριμώξεις και τον άλλον. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία στιγμή. Πολύ ωραία στιγμή. να μην ξέρει τι να πει. Ωραία ήταν αυτά. Θα μ' αρέσουν. Τα χαίρομαι. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να μπορείς να κάνεις όσο περισσότερο γίνεται έτσι παρεμβατικές κινήσεις για ανθρώπους που το χρειάζονται, που το έχουν ανάγκη. Ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη έτσι ευαισθησία σε αυτές τις ομάδες. Άλλωστε, γνωρίζω από τα χρόνια που έχεις πάει στο ρεπορτάζ τι γίνεται. Ναι, βέβαια, έτσι, βέβαια. Δηλαδή βέβαια. Τα ξέρεις και από μέσα. Από την καιρό που ξεκίνησα κάνω έτσι, θέματα για κακοποιημένες γυναίκες. Οπότε ναι. Τα ίδια είναι. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτό θα έλεγα, ότι έχουμε προχωρήσει και πάρα πολύ. Οπότε τα κατέχεις και είναι σημαντικό να υπάρχουν στο κοινοβούλιο, γιατί πολλές φορές γίνεται απαξιωτική κουβέντα για τους 300 βουλευτές, παρόλο που εμείς τους επιλέγουμε. Το έχεις ακούσει και εσύ, φαντάζομαι, ότι έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι ίδιοι, βέβαια. Σταμάτα. Πάω να το σώσω λίγο. σε μήνα μου δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Να σου πω όμως και κάτι ακόμα. Πες μου. Όλος αυτός ο λόγος που γίνονται τόσα πολλά πράγματα είναι γιατί αισθάνομαι ότι μεγαλώνω και φοβάμαι πάρα πολύ. Μην ξαφνικά σταματήσει όλο αυτό. Το θέμα της ζωής, σταματήσει αύριο. Και θέλω, όχι, θέλω να προλάβω να κάνω πράγματα που δεν πρόλαβα τόσο καιρό που είχα ένα σωρό άλλα πράγματα μη σημαντικά. Τηλεοπτικά εννοώ. Τώρα μπορώ να κάνω πράγματα που έχουν ουσία και πρέπει να τα προλάβω. Θα τα προλάβεις εσύ. Τι λες τώρα, okay. Έχεις άλλα 50 χρόνια δημιουργικά και πόσο? Παραγωγικά, 50 τουλάχιστον. Ναι, σωστά τώρα. 35 είμαι τώρα, πριν 50, οκ. Okay. Βέβαια, στα 85 μια χαρά θα είσαι. Λοιπόν, και τα προλαβαίνεις όλα μια χαρά και μην σε απασχολεί αυτό καθόλου. Με απασχολούν όλα. Εντάξει, όλους μας απασχολεί, αλλά προσπαθούμε να το έχουμε σε μια έτσι, γωνιά του μυαλού. Να παραμυθιαζόμαστε ότι έχουμε άπειρο χρόνο μπροστά μας. Δεν έχουμε, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον αυτά που ζούμε να τα ζούμε όμορφα. Αυτό έχει σημασία και να και κάνουμε. Δημιουργικά, με αποτέλεσμα. Δημιουργικά και να κάνουμε και δύο πράγματα, έτσι να αφήνουμε ένα αποτύπωμα. Και κάτι για τους άλλους. Και κάτι για τους άλλους, ακριβώς. Σε μήνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πέρασα πάλι τέλεια μαζί σου.